Την ίδια στιγμή ο Μάριο Ντράγκη ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει στην αγορά των ομολόγων του EFSF που έχουν στα χαρτοφυλάκια τους οι ελληνικές τράπεζες. Σύμφωνα με την καθημερινή, η κίνηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αφορά τουλάχιστον στο 1 τέταρτο των ομολόγων που κατέχουν οι ελληνικές τράπεζες αξίας 37 δις και αναμένεται να τους αποφέρει λογιστικά κέρδη από 800 εκατομμύρια μέχρι και 1 δις ευρώ.